προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς βρίσκεται η υπόθεση με τη δολοφονία έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αιγαίων Αναργύρων. Θα δείτε τώρα τον κύριο Τσουμάνη, ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Βόρειο-Ανατολικής Αττικής, και θα δείτε επίσης και τον κύριο Βαρσάμι, ο οποίος είναι πρόεδρος των σοφρονιστικών υπαλλήλων Ελλάδος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα λοιπόν και στους τρεις. Θα ήθελα, αν συμφωνείς Κώστα, να ξεκινήσουμε, κύριε Βαρσάμι, από εσάς. Γιατί αυτό για το οποίο αναρωτιόμαστε είναι τι έγινε μέσα στο κελί, δηλαδή πώς βρέθηκε ο 39χρονος, πώς αποπειράθηκε, πώς έκανε αυτήν τέλος πάντων την προσπάθεια να δώσει τέλος στη ζωή του. Δεν ξέρω αν μπορούμε να σας δούμε. Καλά, κύριε Βαρσάμι. Καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Γεια σας. Είναι ένα περιστατικό που πιστεύω ότι δεν είναι ούτε το πρώτο, αλλά δεν πιστεύω ότι θα είναι και το τελευταίο. Τέτοια περιστατικά έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές. Ο συγκεκριμένος ήταν νέα περίπτωση, την οποία οι γιατροί που τον εξέτασαν, οι ψυχίατροι που τον εξέτασαν στη φυλακή, θεώρησαν ότι δεν πρέπει να μεταφερθεί στο ψυχιατρίο κρατουμένων, αλλά να είναι σε αυξημένη επιτήρηση, όπως και έγινε. Οι εντολές που είχαν δοθεί από τους επικεφαλείς ήταν συγκεκριμένες, να επιτηρείται ο συγκεκριμένος κρατούμενος κάθε 15 με 20 λεπτά, και αυτό γινόταν. Και αυτός είναι και ο λόγος που αντιλήφθηκαν γρήγορα την απόπειρα αυτοκτονίας που έκανε. Άρα εσείς λέτε δεν έγινε κάποιο λάθος εκεί? Όχι, δεν νομίζω ότι έγινε κάποιο λάθος. Ουέ και αλίμονο, εάν η υπηρεσία είχε πίσω από κάθε κρατούμενο και έναν υπάλληλο, τότε ο Κορδαλός θα έπρεπε να έχει σε κάθε βάρδια 1000 υπαλλήλους και παραπάνω. Η βίδα που χρησιμοποίησε, πού τη βρήκε? Σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα. Κύριε Βαρσάμι, έχω τις εξής απορίες, οι οποίες μπορεί να είναι ανόητες, αλλά εγώ θα μου τις απαντήσετε. Διαβάζουμε και στο ρεπορτάζ μας, λένε και οι συνάδελφοι, χρησιμοποιήθηκε μία βίδα. Πώς βρέθηκε αυτή η βίδα, και επίσης εάν όντως ήταν τραυματισμένος και είχε αυτές τις γάζες, οι οποίες έπιαναν όλο του το πρόσωπο? Εδώ ξέρω και ξέρουμε ότι ούτε κορδόνια επιτρέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις να έχουν οι άνθρωποι μέσα. Δεν έπρεπε να είχατε όχι τον άνθρωπο να τον αφήσετε χωρίς τα τραύματά του να τα καλύψετε, αλλά να βγάλετε αυτές τις γάζες, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως όπλο, να βάλετε κάτι άλλο ώστε να μην φτάσει σε αυτό το σημείο? Θεωρείτε ότι έγιναν όλα σωστά? Οι σοφρονιστικοί πάλι δεν είναι ούτε νοσοκόμοι ούτε γιατροί για να κάνουν ιατρικές πράξεις στους κρατουμένους. Οι γάζες τοποθετήθηκαν από τον γιατρό και γι' αυτό το λόγο υπήρχαν στον κρατούμενο. Τώρα, το πώς βρέθηκε η βίδα στον τοίχο, προφανώς για να στηρίζει κάποιο σωλήνο, να στηρίζει κάτι. Οι φυλακές από σίδερα και μπετό είναι γεμάτες, δεν είναι από φελιζόλ. Σίδερα και μπετό έχουν οι φυλακές. Είναι πολύ θα μπορούσε αυτή βρεθεί, η βίδα, προφανώς κάπως την έβγαλε, ήταν ήδη λασκαρισμένη, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί από κάποιον μετά ως όπλο. Το λέτε? Όχι, δηλαδή ήταν με μια απίστευτη χαλαρότητα ότι είναι σίδερο μέσα στις φυλακές. Ο άνθρωπος αυτός σκότωσε μια γυναίκα. Χρησιμοποίησε τη βίδα για να κρεμαστεί, για να δέσει τη γάζα, τον επίδεσμο που είχε από τη βίδα. Και ήταν και πάρα πολύ χαμηλά, δεν ήταν κάτι που ήταν πολύ ψηλά για να αιωρείται ο κρατούμενος στον αέρα όταν κρεμάστηκε. Ναι. Προφανώς κάτι δεν καταλαβαίνω εγώ, για να είμαι ειλικρινής. Κύριε Μαντά, θα έρθουμε σε εσάς. Δεν ξέρω πώς το βλέπει αυτό ο κύριος Τσουμάνης. Ο κύριος Τσουμάνης, δεν ξέρω. Καλημέρα, κύριε Τσουμάνη. Ο κύριος Τσουμάνης δεν ξέρω αν έχει εικόνα πώς είναι μέσα σε φυλακές, αλλά θα ήθελα να ακούσω, είμαι περίεργος να ακούσω τι θα πει. Θα μας πει. Ελάτε. Εμάς η αρμοδιότητα είναι μέχρι την είσοδο των φυλακών. Παραδίδουμε σε περίπτωση τους κρατούμενους που είναι να φυλακιστούν. Ναι. Εικόνα από μέσα δεν έχουμε, πλην των περιπτώσεων που οι ειδικές ομάδες, τα ΕΚΑΜ, μπαίνουν κατόπιν συνεννόησης, που γίνονται έρευνες στα κελιά ως εκεί. Οπότε δεν έχω πλήρη εικόνα των φυλακών και αρκούμε σε αυτό που λέει ο κ. Βαρσάμις. Ωραία. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Μαντάλα. Πρώτα θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Τσουμάνη. Γιατί διάβαζα χθες στο Βήμα, φαντάζομαι το είδατε, το ρεπορτάζ του αδέλφου του κυρίου Λαμπρόπουλου, το οποίο έλεγε, έπαιρνε αφορμή από τον αστυνομικό που ήταν στη Σκοπιά και ο οποίος δεν έκανε τίποτα. Τώρα, αν μπορούσε, δεν μπορούσε να το δείξει έρευνα αυτό, για να σώσει την γυναίκα, που ήταν καταδικασμένος και παρόλα αυτά ήταν στο αστυνομικό τμήμα. Λέει ότι υπάρχουν συνολικά 107 περιπτώσεις
Εδώ τι έχουμε λοιπόν. Έχουμε μια αστυνομία η οποία είτε κάνει κολλησιεργή, καθυστερεί τα πειθαρχικά, καλύπτει συναδέλφους, αστυνομικούς δηλαδή, οι οποίοι είναι καταδικασμένοι. Δεν καθυστερεί η αστυνομία. Απλά το ποινικό δίκαιο είναι έτσι που μπορεί να πάρουν κάποιες δίκες και 10 και 15 χρόνια. Καταδικασμένοι είναι. Είναι τελειώσει η ιστορία. Δεν ήταν αμετάκλητη απόφαση. Δεν ήταν. Αθέλητα μετάκλητη. Δεν ήταν η αμετάκλητη απόφαση. Είχε όπλο, κύριε Τσουμάνη. Τεθεί σε απόταξη. Κρατούσε όπλο. Ασφαλώς είχε όπλο. Από τη στιγμή που είναι σκοπός σε ένα αστυνομικό τμήμα, εννοείται ότι είχε όπλο. Αν δεν είχε όπλο, δεν θα μπορούσε να κάνει σκοπιά. Θα μπορούσε να έχει τοποθετηθεί κάποιος άλλος σε αυτή τη θέση, να υπηρετεί στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα. Εμείς δεν λέμε να μην υπηρετεί, αφού αυτό λέει και ο νόμος. Αλλά να είναι σε μια θέση, θα σας έλεγα γραφειοκρατική, που να μην χρειάζεται να πληροφορεί. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταδικαστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ως πολίτης σας μιλάω, μου φαίνεται λίγο περίεργο να του δίνεται και η άδεια να χρησιμοποιεί όπλο. Δηλαδή, αν εκείνη τη στιγμή δεν είδε το έγκλημα μπροστά του, τι θα γινόταν αν δεν έβλεπε τον οποιονδήποτε έμπαινε μέσα στη σκοπιά και το έπαιρνε το όπλο και έφευγε. Το πιο απλό που μπορώ να σκεφτώ. Το πιο απλό. Όσο περίεργο και να ακούγεται, αυτή είναι η νομοθεσία. Αυτό είναι το πειθαρχικό δίκαιο. Τίθεται σε διαθεσιμότητα μέχρι να βγει μια μετάκλητη απόφαση. Επιστρέφει μετά από 24 μήνες που είναι η ανώτερη ποινή της διαθεσιμότητας, επιστρέφει στην υπηρεσία που διατάζει το αρχηγείο, το πειθαρχικό συμβούλιο. Και από εκεί και πέρα αναμένεται η αμετάκλητη απόφαση. Δεν μπορεί ούτε να μπει σε κάποια θέση γραφείου, να το πω έτσι, ειδικά στο αστυνομικό τμήμα, από τα 72 άτομα που ήταν 34. Αν μπαίνανε σε γραφείο οποιοδήποτε που ήταν κατόπιν, περίμενε μια ποινική δίκη, δεν ήταν μια μετάκλητη απόφαση, καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί δεν είναι μία-δύο περιπτώσεις, είναι πολλές περιπτώσεις και δεν είναι περιπτώσεις μόνο για εγκλήματα, κακουργήματα. Ακόμα και για απλό πλημέλημα, για μια εξύβριση κάποιου αξιωματικού, για κάποια εσωτερικά θέματα της αστυνομίας, μπορεί να τελεί κάποιος σε διαθεσιμότητα και να γυρίσει. Οπότε η έννοια της διαθεσιμότητας ακούγεται. Εκεί υπάρχει και μια ιεράρχηση. Εκεί καταλαβαίνεις γιατί κατηγορείται ο καθένας και εκεί μπορείς επίσης να καταλάβεις πού μπορείς να τον αξιοποιήσεις και πώς. Αν είναι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δεν είναι το ίδιο αν μιλήσει λίγο περίεργα στον προϊστάμενό του ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε ότι βάσει. Με το γράμμα του νόμου, έτσι, όλα γίνονται ένα ίσωμα. Δεν ξέρω, κύριε Μαντά, αν μπορείτε εδώ να μας βοηθήσετε και στα δύο. Εάν αυτά που μας είπε και ο κύριος Βαρσάμης για το τι γίνεται μέσα στις φυλακές με τη Γάζα και με τη Δίδα και τι γίνεται και με αυτό που ρώτησε ο Κώστας. Θα τοποθετηθώ χωρίς περιστροφές, ξεκινώντας όμως από αυτό το τελευταίο. Καταρχήν, θα είχε πολύ ενδιαφέρον για όλους μας και κυρίως για την έρευνα που διενεργείται να έχει κάποιο στη διάθεσή του στοιχεία από την εκκρεμή ποινική δικογραφία που υπάρχει σε βάρος του αστυνομικού. Είδα και εγώ πράγματι το ρεπορτάζ κυριακάτικες εφημερίδες χθες, ώστε να διαπιστώσει. Εδώ είναι το ερώτημα, κύριε Τσουμάνη. Εάν οι αντικειμενικές, οι εγγενείς αδυναμίες της ποινικής δικαιοσύνης ήταν που δημιούργησαν την υπέρμετρη αυτή χρονική καθυστέρηση ή εάν, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, με διάφορες επιδιώξεις ο αστυνομικός, ο συγκεκριμένος, παρέλκυσε αναβολές, δεύτερη αναβολή, τρίτη αναβολή, την διεξαγωγή της δίκης σε τρόπο ώστε να παρακάμψει το αναγκαίο χρονικό διάστημα και να ανακληθεί η διαθεσιμότητα. Δεν έχουμε ασφαλές κριτήριο σε αυτό ασφαλές στοιχείο. Εγώ τι θέλω να πω όμως. Και είναι μια προσωπική μου διαπίστωση, την μοιράζομαι μαζί σας στο δημόσιο χώρο. Όταν φτάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας σε μια κορυφαία ομιλία στο Ζάπιο να κάνει ειδική αναφορά στο περιστατικό, στην τραγική για μένα περίπτωση των Αγίων της Ανθρωποκτονίας, τους Αγίους Αναργύρους και να δείχνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τα αναγκαία χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο μέσος Έλληνας αστυνομικός στην καθημερινή του αποστολή, στην καθημερινή του λειτουργία, η δική μου διαπίστωση είναι ότι προφανώς κάτι δεν πηγαίνει καλά. Ακούστε, στον πρώτο κύκλο αυτής της υπόθεσης και στη διερεύνηση του τρόπου των συνθήκων κάτω από τις οποίες χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή, με αυτόν τον τρόπο, μια νέα κοπέλα, 28 ετών, ακούμε και με συγχωρείτε κύριε Τσουμάνη από τους συνδικαλιστές, τους αστυνομικούς, ξέρετε πόσο σας σέβομαι, ότι δεν υπάρχει μια τάση να δικαιολογήσουμε τα πράγματα.
Πάμε στον επόμενο κύκλο. Έχουμε ένα δράστη, ο οποίος είναι πλέον στην ευθύνη της ελληνικής πολιτείας και πρέπει να δώσει λόγο στην ελληνική δικαιοσύνη. Πρέπει να δώσει λόγο στην ελληνική δικαιοσύνη. Και είναι η ευνομούμενη πολιτεία που έχει την ευθύνη να τον αποδώσει στην ελληνική δικαιοσύνη, στην ποινική δικαιοσύνη. Και βλέπουμε ότι λίγες ώρες μετά το τραγικό περιστατικό, κάτω από το οποίο αφαίρεσε μια ανθρώπινη ζωή, να προσπαθεί να δώσει τέλος και στη δική του ζωή. Εάν αυτό δεν είναι μια αλυσίδα παραλήψεων, λαθών, αδυναμίας. Άκουσα και τον πρόεδρο των Σοφρονιστικών και μοιράζομαι μαζί του τη διαπίστωση πράγματι ότι συνεχίζουν οι φυλακές στα σοφρονιστικά καταστήματα να λειτουργούν με περιορισμένες υποδομές και με ελάχιστο κάτω από το οργανόγραμμα προσωπικό. Αυτό είναι μια διαπίστωση. Απ' την άλλη μεριά, στο όνομα αυτής της διαπίστωσης δεν μπορούμε να δικαιολογούμε περιστατικά μέσα στις φυλακές. Εγώ δεν μπορώ να υιοθετήσω την άποψη. Έχουν γίνει, ναι, έχουν γίνει. Έγινε και αυτό. Και θα συνεχίσουν να γίνεται. Όχι. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Να σταματήσει, να μην ξαναγίνει. Εγώ και να είμαι ειλικρινής, κύριε Μαντά, κύριε Βαρσάμι και κύριε Τσουμάνη, τρομάζω όταν ένας άνθρωπος, πολίτης έως χθες, απλός πολίτης, κατάφερε να βρει τη βίδα μέσα, μέσα στη φυλακή, μέσα στο κελί, να χρησιμοποιήσει τις γάζες. Που ήταν, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ένας εγκληματίας ο οποίος έχει μία πείρα πίσω του χρόνων και έχει συμμετάσχει σε διάφορα εγκλήματα. Και ομολογώ ότι είναι πάρα πολύ κοινικό αυτό που μιλάτε, το οποίο το ζείτε εσείς βεβαίως, το καταλαβαίνω ότι τα σοφρονιστικά είναι με βίδες, μπετό και σίδερα. Κύριε Βαρσάμι, γιατί τα λέμε όλα αυτά, για να μας απαντήσετε αμέσως, γιατί τα λέμε όλα αυτά. 3-4 λεπτά πιθανώς τώρα, και εγώ δεν είμαι γιατρός, 5, αν έχει αργήσει ο σκόπος, μπορεί λοιπόν να είχε. Πράγματι να έχει αυτοκτονήσει κάποιος που το ξέραμε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει και σήμερα θα κάναμε άλλη κουβέντα, θα ψάχναμε τις ευθύνες. Ελάτε κύριε Βαρσάμι. Η πραγματικότητα είναι ότι οι συνάδελφοί μου ενέργησαν όπως ενέργησαν και κατάφεραν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αυτόν τον άνθρωπο να τον σώσουν, να τον στείλουν στο νοσοκομείο, και, στο νοσοκομείο κρατουμένο και από εκεί στο αντικό νοσοκομείο. Το θέμα του προσωπικού είναι ένα θέμα διαχρονικό για το οποίο συζητάμε και παλεύουμε πάρα πολύ καιρό γι' αυτό. Δεν μπορεί τώρα μια προκήρυξη για προσλήψη προσωπικού που έχει ξεκινήσει το 2018 να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Οι υπάλληλοι, παρά το ελάχιστο του προσωπικού, όπως είπαμε, καταφέραν και κάναν πάρα πολύ σωστά τη δουλειά τους. Τώρα, το πώς βρέθηκε μία βίδα για να στερεωθεί ένα σωλήνας μέσα σε ένα χώρο, σε έναν τοίχο, κάτι πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Αν δείτε το πώς κατασκευάζονται οι καινούργιες φυλακές με τις ψευδοροφές και με ό,τι υπάρχει μέσα. Ο κύριος Μαντάς ενδεχομένως φτάνει μέχρι την αίθουσα που βλέπει τον πελάτη του. Δηλαδή, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να μπούμε στη φυλακή για να νιώθουμε ασφάλεια και να ξέρουμε ποια είναι τα τρωτά του σε κάθε κελί, αυτό μου λέτε τώρα. Μέχρι το επισκεπτήριο των συνηγόρων φτάνουμε, αλλά υπάρχει η κοινή πείρα, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει η κοινή πείρα. Υπάρχει η γνωμάτευση, η ψυχιατρική. Ολοκληρώσει, κύριε Βαρσάμι, ελάτε. Τον επίδεσμο από το κρατούμενο. Με ποια δικαιοδοσία ο υπάλληλο ή η υπηρεσία θα αφαιρέσει τη γάζα από το κρατούμενο, η οποία τοποθετήθηκε. Δεν σας είπαμε κύριε να Πρόεδρε, δεν σας είπε κανείς κάτι τέτοιο. Λέμε όμως ότι είναι ένα ολόκληρο σύστημα. Υπάρχει ο ψυχίατρος που γνωμοδοτεί και έχει υποχρέωση να διαπιστώσει αυτοκτονικές τάσεις αν υπάρχουν. Υπάρχει ιατρείο μέσα στη φυλακή που πρέπει να δει τον κρατούμενο που φέρει τραύματα και πέρασε από το ιατρείο. Μην το θέσατε, κύριε Μαντά. Πέρασε από το ιατρείο. Το κρατούμενο τον είδα δύο φορές οι ψυχίατροι της φυλακής. Άλλο κύριε Πρόεδρε, για το ιατρείο λέω, πέρασε από το ιατρείο ή από την κλούβα οδηγήθηκε στο κελί. Είναι απλή ερώτηση που κάνω. Φυσικά και τον είδε την Παρασκευή ο γιατρός. Βλέπετε λοιπόν. Τον εξέτασε στην κλούβα. Το Σάββατο ο κρατούμενος βρισκόταν στο Κορυδαλό. Είναι δυνατόν να τον εξέτασε στην κλούβα? Όχι, κύριε Πρόεδρε, δεν καταλάβατε. Λέω πριν να οδηγηθεί στο κελί. Πέρασε από το ιατρείο της φυλακής με δεδομένο το ότι έχουμε έναν κρατούμενο ο οποίος έχει και μια ψυχιατρική γνωμάτευση και έχει και τραύματα. Εισάγεται ως τραυματίας.
στο σοφρονιστικό κατάστημα. Ο Σταθμός όταν μπαίνει σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα, ναι, μετά την παραλαβή και την έρευνα, ναι, αμέσως μετά περνάει από το ιατρείο πριν. Έτσι, επειδή αυτό ξέρω κι εγώ. Επειδή αυτό ξέρω από την εμπειρία μου τόσα χρόνια. Δώστε μας τώρα ένα λεπτό, με συγχωρείτε. Στις φυλακές και στα ποινικά δικαστήρια. Ναι, απλά να αναφέρω στο κομμάτι της παθογένειας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και των δικαστηρίων. Τα γνωρίζει καλύτερα ο κύριος Μαντάς πόσο καθυστερούν οι δίκες και 10 και 15 χρόνια. Οπότε έχετε αναβολίες... δίκιο, έχετε δίκιο. Δεν θέλω να συγκαλύψω τις ευθύνες της δικαιοσύνης. Αφήστε με λίγο να τελειώσω. Αλλά μερικές φορές, κύριε Τσουμάνη, συμβάλλουμε στην παρέλκυση αυτή και εμείς. Να ολοκληρώσει, κύριε Μαντά. Παρακαλώ, κύριε Τσουμάνη. Συμβάλλουν, το γνωρίζουμε καλύτερα και εμείς οι αστυνομικοί και οι δικηγόροι. Στις παθογένειες δεν θα μην αναφερθώ. Στο κομμάτι αυτό που λέτε για τους συνδικαλιστές, ότι χαϊδεύουμε αυτιά τυχόν παραλήψεις του συναδέλφου είτε του σκοπού είτε των συναδέλφων, διατάζεται ΕΔΕ. Όπως γίνεται και στους φρονιστικούς, για οποιοδήποτε θέμα θα βγει κάποιο πόρισμα. Οπότε αυτό το χαϊδεύουμε αυτιά, όταν γίνεται ένα μεμονωμένο περιστατικό και γίνονται άλλα 100 σωστά, να αναφέρουμε και τα σωστά και να δούμε και τις παθογένειες με τις ελλείψεις που λέει και ο κ. Βαρσάμης. Ελλείψεις υπάρχουν και στους φρονιστικούς και στους αστυνομικούς. Τα αστυνομικά τμήματα είναι γυμνά. Βλέπετε, η εγκληματικότητα καθημερινά καλπάζει. Τα αστυνομικά τμήματα είναι κλειστά. Το βράδυ, τα περισσότερα αστυνομικά τμήματα, το 90% είναι κλειστά τα τμήματα ασφαλείας. Η κλοπή που έγινε. Τζουμάνη, πάντως και από τους αστυνομικούς οι οποίοι έχουν διαδαχθεί να επιστρέψουν στην υπηρεσία τους που φύλαγαν VIP ή τέλος πάντων είχαμε να λέγαμε VIP, μαθαίνουμε ότι κάποιοι δηλώνουν αναρωτικές άδειες, κάποιοι δηλώνουν δεν ξέρω τι άλλο κόλλημα, κάποιος άλλος ξέρω εγώ τι στραμπούληξε το φρύδι, τέτοια πράγματα. Αυτά δεν βλέπω να αναδεικνύεται. Και εκεί βλέπω λίγο να τους καλύπτετε. Αυτή την αίσθηση έχω τουλάχιστον. Δεν τους καλύπτουμε. Όταν περιμένουμε εμείς επίσημα. Τα έχετε αναδείξει. Όταν βγείτε και πείτε. Είναι 2.000 έχουν πάρει φιλοπορία πώς λέτε, να γυρίσουν πίσω στην υπηρεσία τους και από τους 2.000 οι 100 το παίζουν κάνουν το κορόιδο. Καταδικάζουμε τους 100 και επικροτούμε τους 1.200. Δεν το κάνετε. Γιατί δεν το κάνετε, γιατί τους καλύπτετε. Δεν τους καλύπτουμε. Εμείς οι συνεργαστές θα καλύψουμε από τη στιγμή που πάνε στο. Βγείτε και πείτε αυτό που σας λέω τότε. Πόσοι είναι, 50, 100, 200. Πείτε, έχουμε συναδέλφους που ήταν μια χαρά στους VIP, έτσι αράζανε και κάνανε εκεί δίθεν προστασία επιχειρηματιών και δεν ξέρω πολιτικών και άλλων. Και τώρα που τους λένε γύρνα στη μάχη υπηρεσία, δεν γυρνάνε. Δεν γυρνάνε με προφάσεις. Πείτε και πείτε το. Όμως, γιατί δεν βγαίνουν οι αρμόδιοι. Να βγουν και οι αρμόδιοι. Όλοι. Γιατί δεν βγαίνουν να το πούνε. Εμείς το γνωρίζουμε. Εμείς γνωρίζουμε ότι από τα 1.500 άτομα, το είχαμε πει από την πρώτη μέρα, δεν έχουν γυρίσει ούτε το 30%. Και συνεχίζεται αυτή η παθογένεια. Και για να φτιάξουμε νέες υπηρεσίες ή ενδοοικογενειακή ή να ενισχύσουμε οποιαδήποτε νέες υπηρεσίες, είτε λέγεται τροχέα, είτε λέγεται ΙΟΠΚΕ, είτε διαλύουμε τα ήδη διαλυμένα αστυνομικά τμήματα για τα τμήματα ασφαλείας, είτε παίρνουμε από επαρχή άτομα και έρχονται στην πρωτεύουσα ή στη Θεσσαλονίκη στην πρωτεύουσα με χρήματα, το έχουμε καταγγείλει. Ότι πληρώνουν ουσιαστικά άτομα από την επαρχία. Κύριε Τσουμάνη, ισχύει ότι υπάρχει μια εκτεταμένη προθυμία των αστυνομικών να στελεχώσουν αστυνομικά τμήματα. Είπε, 3% έχουν γυρίσει. Από συναδέλφους σας το ακούμε αυτό, συνδικαλιστές. Ναι, αλλά, υπάρχει μια προθυμία. Δεν θέλει ο αστυνομικός να υπηρετήσει σε αστυνομικό τμήμα. Αυτό ισχύει. Αυτό που λέτε. Σας λέω ότι ισχύει αυτό που λέτε, αλλά δεν αποφασίζουμε εμείς οι συνδικαλιστές. Όχι, καλά κάνετε και το λέτε. Αυτό όλο είναι τροφή και για την πολιτική συζήτηση που σε λίγο θα ακολουθήσει. Κάτι τελευταίο, κύριε Τσουμάνη. Για να ενισχυθούν τα τμήματα εδώ στις πόλεις, έφυγε κόσμος από την περιφέρεια, συνάδελφοί σας. Αυτό σημαίνει τι? Ότι η περιφέρεια αυτή τη στιγμή είναι λιγότερο ασφαλής, γιατί έφυγαν έστω και αυτοί 650 πόσοι είναι? Έχουμε εικόνα γι' αυτό? Υπάρχει νοοτροπία στην αστυνομία ότι θέλουμε να φτιάξουμε κάτι, κρύβουμε κάτω από το χαλάκι κάτι άλλο. Διαλύουμε τις υπηρεσίες για να φτιάξουμε κάτι άλλο που αυτή τη στιγμή καίει. Τι καίει αυτή τη στιγμή? Η ενδοοικογενειακή βία. Η ενδοοικογενειακή βία πώς την ενισχύουμε? Συνεχίζουμε να παίρνουμε άτομα από τα αστυνομικά τμήματα και τα βάζουμε στην ενδοοικογενειακή βία για να πούμε έχουμε άτομα. Και άρα αδειάζουμε. Αυτή η κατάσταση διαιωνίζεται, είτε έρχονται άτομα από την επαρχία για να καλύψουν τα κενά εδώ πέρα της Αθήνας που αγγίζουν στα 7.500 άτομα τα κενά. Είτε διαλύοντας τα ήδη διαλυμένα αστυνομικά τμήματα, δηλαδή το 40% δυνάμεις, θα το πάμε στο 35% για να ενισχύσουμε ενδοοικογενειακή βία, να ενισχύσουμε την όπια, την τροχέα. Γενικά η κατάσταση στην Αττική, που σας μιλάω, είναι σε υποδιάλυση. Και το λέω, να συμφωνήσουμε ότι υπάρχει μια γενικευμένη, κύριε Τσουμάνη, ανορθολογική κατανομή του αστυνομικού προσωπικού. Αυτή είναι η πρώτη και σημαντική διαπίστωση. Ακριβώς, νομίζω ότι ήταν μια. Ευχαριστούμε για τους τρεις πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Καλή συνέχεια.